Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης και τα εκατομμύρια των εθελοντών αιμοδοτών ανά τον κόσμο ουσιαστικά συμβάλλουν στη διάσωση της ίδιας της ζωής. Γιατί χρειάζεται, γιατί πρέπει, για τον συνάνθρωπό μας. Και είναι δωρεάν και είναι και εύκολο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, εθελοντικές ομάδες και φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους, διοργανώνοντας περισσότερες εθελοντικές αιμοδοσίες σε μια προσπάθεια περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού. Γιορτάζεται ουσιαστικά ο αλτρουισμός και η προσφορά των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο δεν είναι δεδομένο για κάποιους ανθρώπους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος, σε συνδιοργάνωση με όλους τους πολιτικούς συλλόγους και φορείς του Δήμου Χερσονήσου, καταφέρνουμε να διοργανώσουμε για άλλη μια φορά την εβδομάδα αιμοδοσίας, εθελοντή αιμοδότη. Η Κρήτη τα τελευταία χρόνια μέσα από συντονισμένες δράσεις έχει καταφέρει να μην αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας αίματος. Πριν από χρόνια υπήρχε έντονο το πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω προσέλευσης των τουριστών δεν υπήρχε επάρκεια. Συν το χρόνο, με την επιμονή τόσο των νοσοκομείων Βενιζέλιου Παγνή, όσο των φορέων, όσο της τοπικής αυτοδιοίκησης προπάντων, έχει ενεργοποιηθεί, έχει δραστηριοποιηθεί ο κόσμος. Η χώρα μας δυστυχώς δεν είναι από τις χώρες εκείνες που έχει επάρκεια αίματος. Γίνονται προσπάθειες από πολλούς συλλόγους, από πολλούς φορείς να την αποκτήσουμε αυτή την επάρκεια. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που έχει γίνει άλλωστε είναι το γεγονός πως ενώ οι μηνιαίες εξορμήσεις της κινητής μονάδας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου πριν από μερικά χρόνια δεν ξεπερνούσαν τις 10, τώρα είναι περισσότερες από 25. Επειδή οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, δεν φτάνουν ειδικά τους θερινούς μήνες. Όμως εμείς συνεχίζουμε, προσκαλούμε τον κόσμο να αιμοδοτεί είτε στους χώρους δουλειάς όπου ερχόμαστε εμείς σαν κινητή μονάδα, είτε στα διάφορα νοσοκομεία που υπάρχουν.